Hey guys, Μιχάλης εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα τρομακτικό βίντεο. Ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι και ήθελα να είναι κάτι τρομακτικό. Αλλά δεν ήθελα να είναι κάτι πολύ τρομακτικό για να μην είχε το πάνω μου. Οπότε αποφάσισα να κατεβάσω ένα παιχνίδι που το είχε κατεβάσει η αδελφή μου παλιά και μου άρεσε. Και πάντα ήθελα να το κατεβάσω κι εγώ. Και τώρα είναι ευκαιρία που έχω και το καινούριο κινητό. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πολύ καλά ας πούμε τι ακριβώς γίνεται. Θυμάμαι ρε παιδί μου ότι εδώ έχει κάποιους παίχτες και μπορείς να παίξεις σαν βλάκας που τρέχει να ξεφύγει από το δολοφόνο ή να παίξεις σαν το δολοφόνο που σε κυνηγάει. Εδώ λογικά είναι killer, αλλά είναι κλειδωμένοι. Εμένα αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Είναι πάρα πολύ ωραίοι όλοι οι killer. Μου είχε πει ότι άμα βλέπεις βίντεο μπορείς να ξεκλειδώσεις κάποιους killer και παίχτες μέχρι ένα σημείο. Μας για αρχή λογικά θέλει να μας βάλει σαν ανέτο κούμπο. Και καλά επειδή είμαστε μπασκεμπολίστες. Όχι, αυτός άρα λογικά θα είναι ο δολοφόνος. Έχουμε και το χοντρό μαζί μας, έχουμε και το γέρο. Ο χοντρός και ο γέρος ήταν αυτοί που θα πεθάνουν πρώτοι. Ο ένας με τα κιλά του δεν θα χωράει να κρυφτεί και ο άλλος ο γέρος σε μισό μέτρο θα τα έχει φτύσει από την κούραση. Λοιπόν, άρα εμείς είμαστε εδώ ρε παιδί μου, ωραία και καλά. Ρε, με πιάσε ο δολοφόνος ακόμα, δεν ξεκίνησε το βίντεο. Λοιπόν, ήταν να πω, εμείς θα ακολουθήσουμε την κόμενα και βρέθηκε η κόμενα μπροστά μας. Α, ναι, πρέπει να φτιάχνουμε γεννήθηση. Ξανά, δεν θυμάμαι πως γίνεται, νομίζω δεν χρειάζεται να πατήσουμε κάτι. Νομίζω. Okay, δουλεύει. Νομίζω είναι σαν το... Νομίζω είναι σαν το Dead by Lie αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπα, αυτή η καρδιά πάνω τι είναι? Έχω συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να κουραστώ και να μην μπορώ να τρέχω άλλο. Έχω στάμινα, πως το λένε. Αμάν. Σπάνε οι πόρτες. Η διαφορά σε αυτό το παιχνίδι με το Dead by Lie είναι ότι εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις βλακεία με τη γεννήτρια. Αφήνεις τον άλλο να τη φτιάξει. Η γκόμενα πάει, την φυλάκισε ο δολοφόνος. Λοιπόν, πάμε να σώσουμε την γκόμενα. Εδώ γιατί είναι κόκκινα όμως. Είναι εδώ ο δολοφόνος. Ρε, πάμε να βοηθήσουμε την γκόμενα. Γκόμενα. Α! Ο δολοφόνος! Ρε, πώς με χτύπησε. Όχι, μη κι εγώ φυλακή. Μπορούνε να με ελευθερώσουνε. Και απλά θα περιμένω να πεθάνω. Ρε, δεν περίμεναν τόσο νωρίς ο δολοφόνος να με σκοτώσει, ρε. Ο χοντρός! Εγώ δεν το πω. Αμάν κουτσένι. Ρε βλάκα, βγάλε με! Θα σου αγοράσω πίτσα! Βγάλε με ρε μπιτς! Ρε γιατί δεν με βοηθάει! Τι του έχω κάνει! Την μπουκιά από το στόμα του πήρα! Βγάλε με ρε μπάσταρδε! Thank you.
Dead. Άρα και κάπως έτσι τελειώ. Άρα έτσι τελειώσαμε. Στην ουσία πεθάναμε. Τι είναι αυτό δωράκι. Όχι, δεν θα δω τώρα βίντεο. Θέλω να δοκιμάσω δολοφόνος ρε. Θέλω να γίνω δολοφόνος έστω μία φορά. Θέλω να γίνω λυκάνθρωπος. Φαντάζεστε το πρόσωπό μου. Φαντάζεστε να είμαι σε φάση κάπως έτσι. Εδώ έχει και κάποιους κλειδωμένους μου φαίνεται. Λοιπόν, έχει και άλλα πράγματα, εμείς δεν θα τα κοιτάξουμε τώρα. Έχει πάρα πολλούς... Εμείς μπορούμε να παίξουμε ακόμα σαν μπασκεμπολίστας. Πάμε να ξαναπαίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Τώρα που θυμηθήκαμε και λίγο τα κουμπιά, πάμε να παίξουμε. Πάλι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ειδικά με φωνή είναι πολύ τρομακτικό γιατί ακούς και το γέλιο του και σε φάση Ρε. Δεν ξέρω, νομίζω το κάνα ίδιο το γέλιο. Ίδιο δεν το κάνα. Απλά να ξέρετε, πριν δεν γέλαγα εγώ στα αλήθεια, ο δολοφόνος γέλαγε. Εν τω μεταξύ πάνω έχουμε μια καρδιά. Έχουμε στάμινα ρε παιδί μου. Υπάρχει περίπτωση ας πούμε να κουραστεί ο παίχτης μας και να μην μπορεί να τρέξει άλλο. Ευχαριστώ σύντροφε, ευχαριστώ. Βέβαια εγώ τώρα είμαι ο κουτσός. Πάλι καλά που δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Όπα, η φωτιά. Κάτσε λίγο να κάτσω. Κάτσε, φτύνω λίγο αίμα σε ίχνη πατημασιάς. Α, έλα κούκλα μου. Έλα, κάνε μου τα δικά σου εσύ. Έλα, με έφτιαξες. Α, μπορώ να τους μιλήσω. Οκ, δεν ξέρω τι της έγραψα. Κάτσε να πάτσω και το ροζ. Κάτι ρομαντικό θα είναι. Αχ, κάτσε κούκλα μου να σε βοηθήσω. Πιάνω τα χέρια μου. Κάτσε. Οκ. Όπα, πού πας. Είναι κόκκινα πίσω, θα έρθει ο δολοφόνος. Ρε, δεν έχει και να κρυφτούμε. Λοιπόν, εμείς δεν θα τη βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τρέξουμε. Και άμα έρθει ο δολοφόνος, δεν θα προλάβουμε να φύγουμε, ενώ αυτή έχει πιο πολλές ελπίδες να ξεφύγει. Θα κρυφτούμε λίγο εδώ. Μας έκανε καλά στην ουσία, μας θεράπευσε εδώ γιατί είναι κόκκινα, είναι μέσα ο δολοφόνος. Ελπίζω όχι, γιατί μόλις μας θεράπευσε, όχι, η γεννήτρια δουλεύει,
Πάμε να βρούμε την κόμενα. Τώρα το dislike νομίζω το αξίζω. Κάντε ελεύθερα dislike. Αλλά μόνο επειδή έκανα μαλακία. Μη σας δώσει άλλα βίντεο να πατάτε dislike. Δεν σας κάνω πλάκα, παιδιά. Ξέρετε. Η καρδιά μου, παιδιά, πάλι καλά που δεν είμαι ηλικιωμένος, γιατί μπορεί και να πέθαινα. Αν ήμουν 80 χρονών, το βίντεο θα τελείωνε με μένα έτσι. Και δεν θα ξανασηκωνόμουν. Ρε, έτσι όπως εμφανίστηκε που ήμουν κιόλας φυλακισμένος και κάνει το εγώ που σε φασί. Ρε, τι ήταν αυτό? Εν τω μεταξύ το παιχνίδι έχει πάρα πολλά βίντεο. Αυτό τι είναι, αναβάθμιση? Μπορούμε να τους αναβαθμίσουμε? Οκ, άρα εγώ είμαι τώρα μπασκεμπολίστας. Έλα, ο νέος ανετοκούμπο της Ελλάδας. Φαντάζεστε? Λοιπόν, Οκ. Θέλω να δω αν μπορούμε να γίνουμε και κανένας άλλος. Γιατί αν μπορούμε να γίνουμε και serial killer, θα παίξουμε άλλη μια φορά. Οκ, έχει πάρα πολλούς, δεν μπορούμε να γίνουμε κάποιος. Εν τω μεταξύ όλο αυτός μας κυνηγάει. Θα έλεγα να παίξουμε άλλη μια φορά, αλλά δεν θέλω να χυστώ πάλι πάνω μου. Γιατί άμα παίξω στάνταρ θα χυστώ πάνω μου. Αλλά ξέρετε κάτι, θα παίξουμε άλλη μια φορά, γιατί τώρα ο δολοφόνος μπορεί να είναι άλλος. Και τουλάχιστον μας κυνηγάει κάποιος άλλος. Εν τω μεταξύ έχει και κοριτσάκι. Ποιο κοριτσάκι θα πήγαινε σε ένα στοιχειωμένο δάσος να την κυνηγάει το φάντασμα? Α, πάλι αυτός. Οκ, εγώ θα πάω με το κοριτσάκι για να το προστατέψω. Α, έχει και την κόμενα. Έχουμε και στρατιώτη τουλάχιστον μαζί μας. Λοιπόν, εμείς θα προστατεύσουμε το κοριτσάκι. Και θα πηδήξουμε την κόμενα. Περίμενε, κούκλα μου. Αμάν, είναι εδώ ο δολοφόνος. Μας πέταξε πέτρα. Σε επιτέθηκε ο δολοφόνος γιατί άκουσε ένα «Α». Πού πήγε? Εδώ είναι κόκκινα, μάλλον είναι κοντό ο δολοφόνος. Περίμενε, θα έρθω μαζί σου να σε προστατέψω. Πού πήγε? Ρε, δεν θυμάμαι ο δολοφόνος να πέταγε πέτρες. Αμάν, βοήθεια, όχι, σοβαρό. Α, πάω πιο γρήγορα τώρα, αμάν κόλλησα. Βοήθεια, όταν χρειάζεται να τρέξω αγχώνομαι. Τώρα βρήκα να κουραστώ. Fuck you. Ναι, για άλλη μια φορά στη στενή. Στο κελί 33 έφαγα μια βούτυρο σαλάτα. Καταστρέφω και τη μαγειρική και το τραγούδι. Βγάλτε με! Μπράβο, στρατηγός έχει τσιμπιδάκι πάνω του. Πάντα οι στρατηγοί έχουν τσιμπιδάκια πάνω τους.
Μάφησαν. Αυτό συμβαίνει όταν αφήνει την εμπιστοσύνη σου σε άλλου. Κι άμα έρθουνε. Βλέπουμε. Το κοριτσάκι ίσως τελικά δεν είναι τόσο άχρηστο. Είσαι μικρή για αυτά. Όταν μεγαλώσεις θα σου δωθώ. Τώρα είσαι μικρή. Ωραία, γιατί αν ζούσα θα με πηγαίνανε φυλακή για αποπλάνηση ανηλίκου. Ρε, α, ζω. Α! Ρε, δεν ήξερα ότι μπορούσα να σηκωθώ. Μπορούσα τόση ώρα να σηκωθώ. Ή τώρα μπορούσα. Ρε. Κοίτα να δεις, τελικά το κοριτσάκι δεν ήταν τόσο άχρηστο. Help. Πέθανα. Αμάν, πάλι διαφημίσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Like αν σας άρεσε, εγγραφή και κουδουνάκι. Πείτε μου αν θέλετε να το ξαναπαίξω, γιατί τώρα είμαι και μπασκεμπολίστρα στρομπάρα μου. Ναι, like, εγγραφή, κουδουνάκι και γεια σας.